Ένας φίλος έχει κάνει μια καταπληκτική ερώτηση με ένα σχόλιο του κάτω από ένα βίντεο που μου γράφει το πώς μπορεί να βελτιώσει το vibrato του και τα bends του στην κιθάρα και το πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό ώστε να βελτιώσουμε την ακρίβεια βασικά στο bend ή στο vibrato. Θα χρειαστούμε μια εφαρμογή, παιδιά. Η εφαρμογή αυτή είναι το Guitar Tuna. Μπορείτε να τη βρείτε και στο App Store και στο Play Store. Έτσι, είναι ένα κουρδιστήρι, απλά είναι το πιο, από όλες τις εφαρμογές είναι το πιο ακριβή που θα σου βρει την νότα και θα χρησιμοποιήσουμε για το vibrato τη C νότα στη C χορδή, την Do και τη La Dis. Η C συμβολίζεται με το γράμμα B, η Do νότα συμβολίζεται με το γράμμα C και η La Dis με το A sharp, A δηλαδή και ένα hashtag, μια δίεση. Σε αυτό λοιπόν όταν θα παίζουμε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την ταλάντωση σωστά, δηλαδή όχι το προς τα μέσα που βλέπω πολλές φορές. Η χορδή θα ταλαντώνεται, θα κάνει μια μικρή κίνηση το δάχτυλό σου κάτω πάνω, κάτω πάνω, κάτω πάνω, έχοντας πάρει μια κλίση το χέρι σου προς τα κλειδιά, άμα δεις, δεν είναι δηλαδή ευθεία εδώ, είναι έτσι, και θα ανοίξουμε την εφαρμογή και θα βλέπουμε το πόσο ξεφεύγουμε από την νότα που θέλουμε. Okay. Θα το βάλεις από το auto, θα το βάλεις στο manual για να μπορέσεις να πιάσεις την νότα. Ξεκινάς με μία απέναντι φορά. Εννοείται τώρα ότι αν βάλεις λίγο delay, λίγο echo και διάφορα όμορφα εφεδάκια για να το κάνεις θα ακουστεί πολύ καλύτερα. Που κάνω, δεν κάνω προς τα μέσα, εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Κάνω με την κίνησή μου να έχει στρίψει προς τα κλειδιά μια ελαφρή ταλάντωση πάνω κάτω. Και πάμε για το bend. Τι ξέρουμε για το bend? Ότι θα σηκώσουμε την νότα για να πιάσουμε την επόμενη νότα της κλίμακας. Δηλαδή, συνήθως σηκώνουμε την τέταρτη για να πιάσουμε την πέμπτη. Σε μία λα μινόρ, δηλαδή, θα σηκώσουμε τη ρε. Για να πιάσουμε αυτή την νότα. Άρα. Ξεκινάμε από ρε. Από οποιαδήποτε νότα της κλίμακας, δηλαδή αν θέλαμε να πιάσουμε από τη μη, τη φα. Αν θέλαμε να πιάσουμε από τη σι, την το δίεση. Στέλνω στο μυαλό μας ότι για να γίνει σωστό το bend πρέπει ο αντίχειρας να βγει από πάνω, να γατζωθεί, να κοιτάει τον μέσο και αυτά τα τρία δάχτυλα πάλι να είναι ενωμένα και να κοιτάνε προς τα κλειδιά και η κίνησή σου να γίνει με τον καρπό, δηλαδή αυτή εδώ η κίνηση. Να κάνεις το slide στην νότα που θέλεις για να δεις το πώς θα ακουστεί. Εδώ δοκιμάζουμε bend. Και με τη χρήση του guitar tuna εδώ πέρα να δεις το πόσο είσαι κοντά σε αυτή τη νότα ή το πόσο φεύγεις ώστε να συνηθίσεις το αυτί σου το σωστό άκουσμα, τη σωστή νότα δηλαδή που πρέπει να πιάσεις. Ελπίζω να σε βοήθησα φίλε μου, απάτησέ μου.